Αντικείμενο συζήτησης έγιναν τα όσα υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης για το καυτό ζήτημα του 12% στην εκπομπή Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανουήλ. Καλεσμένος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελος Τσατσούλης, που υποστήριξε ότι ποτέ δεν συμφώνησαν τα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εγκαταληφθεί η προσπάθεια για την εφαρμογή του 12% σε Καβάλα και Δράμα. Έκανα αυτές τις δηλώσεις γιατί είδα κάποιες ατυχείς δηλώσεις του Περιφερειάρχη. Γνωρίζετε καλά ότι ο νομός Δράμας και Καβάλας δεν είναι στην ίδια βαθμίδα κινήτρων που αφορά την επιδότηση του κόστου. Το 12% είναι στο 4%. Είναι στο 4%. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν έναν αγώνα από την προηγούμενη Παρασκευή. Όχι, ξεκίνησαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Έχουμε χρόνια που τον ξεκινήσαμε, αλλά την προηγούμενη Παρασκευή επαναπροσδιορίζαμε τους στόχους μας και θέσαμε την καινούργια στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να πιέσουν όλοι οι φορείς ενωμένοι του νομού Καβάλας να πιέσουμε και να αλλάξουμε την άποψη των κυβερνώντων και να πάρει η Καβάλα και η Δράμα φυσικά τα ίδια κίνητρα που έχει όλη η περιφέρεια. Θεωρούμε ότι είναι μια ενδοπεριφερειακή ανισότητα και θα πρέπει οπωσδήποτε να αμβληθεί. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν προσπαθήσαμε να πείσουμε τους πάντες. Και έρχεται το προηγούμενο Σάββατο ο Περιφερειάρχης και δηλώνει ότι ναι, πετύχαμε πάρα πολλά για τις εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου και είναι άκερο αυτή τη στιγμή να διεκδικούμε το 12%. Αυτό που σας εξόργησε από ό,τι βλέπω στις δηλώσεις σας είναι ότι ο κ. Γιαννακίδης λέτε είπε να ρωτήσουμε τους στρατιώτες. Ποιους αυτούς, υπάρχει σύμφωνη θέση των στρατιωτών. 100 συσκέψεις έχουμε κάνει και υπάρχει σύμφωνη γνώμη των στρατιωτών, την οποία για να αναφέρω τώρα ο κ. Γιαννακίδης κάτι θα υποσκάπτει. Δηλαδή, σας εξόργησε αυτό που είπε να ρωτήσουμε τη γνώμη. Βεβαίως με εξόργησε και να ρωτήσουμε. Τι να ρωτήσουμε, εδώ τα έχουμε συμφωνήσει, τα έχουμε πει 100 φορές. Και προεκλογικά τα είπε και ο ίδιος και μετεκλογικά. Πρόσφατα τα είπε στο επιμελητήριο. Εγώ μίλησα μαζί του, εν πάση περιπτώσει, σήμερα. Κατάλαβε ότι ήταν λάθος αυτή η δήλωση, ότι οι διεκδικήσεις μας δεν πάβουν άσχετα αν είχαμε μια επιτυχία. Οπότε αναγκάστηκε να διορθώσω, μου λέτε, και να ξαναεπαναδιατυπώσω. Βεβαίως, φυσικά να το επαναδιατυπώσω και να σας πω ότι ο κ. Γιαννακίδης. Θα δούμε και το ρεπορτάζ τη δήλωση σήμερα σε αυτό το σχέδιο. Ναι, ολοκληρώστε. Σε μένα μου το είπε τηλεφωνικά. Να σας πω ότι τον πρώτο καιρό που ανέλαβε, μαζί πήγαμε στον κ. Χατζηδάκη για να διεκδικήσουμε. Όχι τον πρώτο καιρό, συγγνώμη. Όταν ανέλαβε καινούργια κυβέρνηση το καλοκαίρι, μαζί ήμασταν στην Αθήνα για να διεκδικήσουμε το 12%. Μάλιστα. Επομένως, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτή η δήλωση. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω που δεν το γνωρίζω εγώ. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τη δήλωση τη σημερινή και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Τσατσούλη. Νέες αιχμές για το θέμα του 12% αφήνουν οι ηθήνοντες του επιμελητηρίου Καβάλας, τονίζοντας σε δηλώσεις τους στα τοπικά μέσα ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση που την χάνει η Καβάλα από την κεντρική διοίκηση του κράτους. Όντας γνωστή η αφόρητη πίεση που έχει ασκηθεί στα αρμόδια Υπουργεία από τοπικούς παράγοντες αλλά και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, οι άνθρωποι του επιμελητηρίου εμφανίζονται δύσπιστοι ως προς το αποτέλεσμα και εκφράζουν την άποψη ότι δεν υπάρχει ισονομίας περιφερειακές ενότητες της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς δεν μπορεί να συνεχιστεί η ισχύς του 12% για τους Θρακιώτες και όχι για την Καβάλα και την Δράμα. Απόλυτα δίκιο έχει το επιμελητήριο της Καβάλας. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζω, εξέδωσε και ένα δελτίο τύπου και το επιμελητήριο της Δράμας. Από την πρώτη στιγμή της θεσμικής μας παρουσίας, προσπαθήσαμε μέσα από αλλεπάλληλες παραστάσεις και κυρίως μέσα από ομόφωνη απόφαση του επιμελητηριακού κόσμου και της θεσμικής κοινωνίας ότι θα πρέπει να έρθουν ενδοπεριφερειακές ανισότητες και ότι θα πρέπει το 12%, το λέω με σαφήνεια και με στεντόρια φωνή, να απλωθεί σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαφορετικά δεν έχουμε ρόλο ύπαρξης. Πήραμε λοιπόν μια σειρά πρωτοβουλίες και με τη συνδρομή των βουλευτών αλλά και με τον επιμελητηριακό κόσμο. Θέσαμε το θέμα. Μέχρι τώρα δεν έχει τελεσφορήσει. Παραμένει η Ανατολική Μακεδονία να είναι στο 4% από μία πρώτου του 10. Έχω πει ότι σε αυτό το χρόνο. Τώρα, λόγω της συζήτησης με τις ανακτήσεις των κρατικών ενισχύσεων και με ένα κλίμα κυρίως από το Υπουργείο που είναι φοβερά αρνητικό για τις κρατικές ενισχύσεις, κυρίως προβληματιζόμενοι από την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ανακτήσεις. Παλεύουμε, διεκδικούμε το 12%. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι άκερος ο χρόνος. Το έχω δηλώσει, αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι και η άποψη του επιμελητηριακού κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν στον άμεσο χρόνο, και όταν λέω άμεσο εννοώ στην
σε χρόνο που θα προσδιορίσουμε και θα σε αναποφασίσουμε τα επιμελητήρια, να επισκεφθούμε όλοι μας δύο θεσμική κοινωνία, όλοι, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βουλευτές, επιμελητήρια, περιφέρεια, αυτοδιοίκηση, όπου θα διεκδικήσουμε λοιπόν σε χρόνο που να προσδιορίσει το ίδιο το Υπουργείο την αποκατάσταση της κατάφορης αδικίας στη Ανατολική Μακεδονία και φυσικά να διεκδικήσουμε επιτέλους και την εκταμείευση των δόσεων που καρκινοβατεί από το 2010 και περιμένουν σε μια δύσκολη συγκυρία οι επιχειρήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τα επιμελητήρια και τους βουλευτές που συνέδραμαν στο να μην περάσουν τα δύο άρθρα 22 και 42 που αφορούσαν τις ανακτήσεις των κρατικών ενισχύσεων και θα είχε τεράστιο κόστος η μετακύληση του χρηματοοικονομικού κόστους στις επιχειρήσεις μας. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ανέδειξε ένα παναλλητικό πρόβλημα και νομίζω ότι στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική και δεν θα είχε αντανάκλαση επιχειρήσεις μας. Λοιπόν, είπε κύριε Τσατσούλη, είδαμε ότι υπάρχει μια θεαματική κολοτούμπα, όπως τη λέμε, στα λεχθέντα. Γιατί είπε ότι με στεντόρια φωνή έλεγα, δεν τα έλεγε έτσι, τα είπε σήμερα αλλιώς. Μια αλλαγή στάση, μια μετατόπιση, η οποία προφανώς ήταν αποτέλεσμα της πίεσης και θα πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι περιφερειακή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιατί το είπε για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και μια έτσι εμφατικότητα, και κάτι είπε και για τα άλλα επιμελητήρια. Ποια επιμελητήρια? Αυτό που είπε ότι συμφώνησε όλος ο επιμελητηριακός κόσμος να μην το διεκδικήσουμε. Δεν ισχύει, γιατί δεν ήμασταν εμείς. Τώρα, αν συμφώνησαν κάποιοι άλλοι που ενώ δεν ήμασταν εμείς παρόντες, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο συμφώνησαν όλα τα επιμελητήρια ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί το 12% για την Δράμα και την Καβάλα. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι μίλησα μαζί. Άρα, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέγεται εδώ. Προφανώς κάτι μπερδεύει ο Περιφερειάρχης. Μάλιστα.